κυρίας Αντωνίου, ξέρω ότι με περιμένει με πάρα πολύ υπομονή το 20 λεπτό που του στέρισα. Το χαμόγελο σας τα λέει όλα. Κυρία Αγαπητού. Καλησπέρα, κύριε Αντωνίου. Πώς είστε? Με πάρα πολύ καλά. Απόλαυσα και την κουβέντα σας με τον κύριο Ηλία. Ναι. Και πριν να πω, αν μου επιτρέπετε, επειδή και η ΟΕΒ έπεσε θύμα ανάλογης ευκύβερνου επίθεσης, μόλις είχα αναλάβει ως Γενικός Διευθυντής το 2016 και ζήτησαν λίτρα από εμάς εκείνη την περίοδο, πρέπει να πω ότι από τρία πράγματα. Το πρώτο, το καταπληκτικό τμήμα της αστυνομίας μας, το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος. Όχι με τις συνδέσεις, ρε παιδιά. Ήρθε ένας αστυνομικός εδώ, έκατσε ατέλειωτες ώρες και μας βοήθησε. Το δεύτερο που πρέπει να πω είναι ότι η Κύπρος διαθέτει καταπληκτικών ανθρώπινων δυναμικών για εγκατάσταση συστημάτων κυβερνοασφάλειας και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε καταπληκτικά μυαλά, καταπληκτικούς επαγγελματίες, οι οποίοι είναι καλό, και αυτό λέει η προσωπική μου εμπειρία ως Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, να γίνεται προληπτικά η αξιοποίηση αυτών των υπηρεσιών. Να φωνάξουν όλοι όσοι έχουν αρχεία ηλεκτρονικά, όλες οι επιχειρήσεις δηλαδή, επαγγελματίες για να εγκαταστήσουν προληπτικά συστήματα κυβερνοασφάλειας. Έτσι πρέπει. Δεν έτσι. Είναι αστείο. Όχι. Είναι ως να σε έχουν βιάσει, ως να σου έχουν διαρρήξει το σπίτι. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να αισθανθείς επαγγελματικά εάν σου συμβεί μια, αν περάσεις από μια τέτοια εμπειρία. Άρα έχουμε το ανθρώπινο υλικό, τους τεχνογνώστες για να το προλάβουμε και μετά να το διαχειριστούμε αποτελεσματικά. Mm-hmm. Έτσι μας έχουν βοηθήσει εντυπωσιακά. Και το τρίτο να πω ότι υπάρχει και είναι ένας κίνδυνος που πλέον καλύπτεται και ασφαλιστικά όλη αυτή η ταλαιπωρία συμπαρασύρει μαζί της πέρα από την ψυχική νοδύνη και πραγματικές δαπάνες. Αυτόν καλύπτεται με ασφαλιστικά συμβόλαια πλέον, τα οποία προσφέρουν η ασφαλιστική βιομηχανία του τόπου. Αξίζει τον κόπο να αναζητήσει κανείς όλες αυτές τις ψυχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Τώρα να με ενημερώσετε και λίγο πώς θα πήγε η πρώτη σας συνάντηση με τον κύριο Παναγιώτου, τον Υπουργό Εργασίας πλέον. Αντιλαμβάνομαι ότι τα δύο καυτά θέματα είναι η ΙΑΤΑ, είναι και οι ξένοι εργαζόμενοι. Έχουμε ακούσει δηλώσεις, ήρθε εδώ και εδώ στην εκπομπή ως πρώτη του εμφάνιση μετά που ανέλαβε ο κύριος Παναγιώτου και μας είπε για την κατάκτηση της ΙΑΤΑ. Θέλω και εγώ να δω τι είπατε εσείς ως ΟΕΦ στον κύριο Παναγιώτου, κύριε Αντωνίου μου. Ναι, να πω πρώτα ότι κάθε φορά που η ηγεσία της ΟΕΦ συναντάται με τον Υπουργό Εργασίας είναι μια σημαντική στιγμή, μια σημαντική εξέλιξη από μόνη της, ακόμα και αυτή που έγινε την περασμένη Πέμπτη που ήταν κυρίως εθιμοτυπικού χαρακτήρα, αναγνωριστική γνωριμίας συνάντηση, mm-hmm. στην οποία είχαν την ευκαιρία, παρά το ότι με τους περισσότερους η γνωριμία υπάρχει κοινωνικά ανθρώπινα, να γίνει και επαγγελματικά με την ιδιότητα πλέον της ηγεσίας της ΟΕΦ. Δεν πήγαμε στο βάθος, δεν είπαμε κάτι για την ουσία των θεμάτων. Ένα περίγραμμα αναλυτικό είχαμε αποστείλει στον κύριο Παναγιώτου, είχε βρει στο γραφείο του την 1η του Μάρτη, ναι. με την ατζέντα των θεμάτων που η ΟΕΦ θεωρεί ως ζητήματα επικαιρότητας. Προφανώς τα δύο που αναφέρεται είναι ζητήματα που τίθενται κυρίως από τις συντεχνίες. Για μας, για την ώρα δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας πιέζει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την νέα πολιτική απασχόλησης αλλοδαπών. Εκεί έχουμε ξεκαθαρίσει ότι για μας το θέμα έχει κλείσει. Είμαστε όμως στη διάθεση των συνεργατών μας του συνδικαλισμού, εάν εντοπιστούν προβλήματα, κενά και αδυναμίες, να τα κουβεντιάσουμε, αφού πρώτα όμως εφαρμοστεί η πολιτική στην πράξη και δούμε αν όντως υπάρχουν ή όχι προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν. Αυτό δηλαδή που άφησε ο κύριος Κούσος, μάλιστα, αυτό που άφησε ο κύριος Κούσος να μπει σε εφαρμογή, να το δείτε να λειτουργεί και μετά, αν υπάρχουν σε οποιασδήποτε τρύπες ή περιθώρια βελτίωσης. Ναι. Αυτό λέει κοινή λογική, νομίζω. Αντιλαμβάνομαι. Κοινή λογική και καλή πίστη. Έχουμε μια νέα πολιτική μετά από 16 χρόνια. Η προηγούμενη επικαιροποίηση ήταν το 2007. 16 χρόνια φάνηκαν αδυναμίες. Ας αφήσουμε τουλάχιστον ένα χρόνο να δούμε αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να διορθωθεί. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την ΙΑΤΑ. Σε σχέση με το πώς ο πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου Εργασίας αντιμετωπίζει ή κατανοεί το θέμα της ΙΑΤΑ, είναι θέμα το οποίο
είναι μεν σεβαστόν, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο η ΟΕΒ ενστερνίζεται ότι είναι κοινωνική κατάκτηση. Είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργήσε για πολλά χρόνια, δημιούργησε προβλήματα ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, το οποίο πρέπει να τεθεί κάτω από ένα καινούριο φακό, και οι θέσεις της ΟΕΒ για το ζήτημα του ευρύτερων της ΑΤΑ είναι γνωστές. Ναι. Χωρίς να πάμε να είναι σεβαστές οι όποιες διαφορετικές απόψεις, θα μπούμε σε έναν διάλογο, στον οποίο η πρόθεση, η βούληση της ΟΕΒ, κυρία αγαπητή Κατερίνα, είναι να βοηθήσουμε να δοθεί εκείνο το χρονικό περιθώριο, έτσι ώστε να δούμε τα μεγάλα, τα σοβαρά ζητήματα τα οποία βρίσκουμε μπροστά μας και τα οποία δεν ξέρω αν έχετε αναλύσει πριν από τον κύριο Ηλία με άλλους καλεσμένους. Οι εξελίξεις που γίνονται στη Silicon Valley Bank δεν είναι και εντελώς... στη Signature Bank τώρα, γιατί είναι η δεύτερη τράπεζα που πτωχεύει από ό,τι έχουμε. Signature και ενδεχομένως να προϋπάρξει και τρίτη από ό,τι... Βέβαια, γιατί αλλά... είναι ντόμινο. Τώρα το ντόμινο πόσο θα μας επηρεάσει εμάς. Δεν μιλούμε, ελπίζω ότι δεν θα έχουμε ντόμινο effect, τουλάχιστον τέτοιον που να δημιουργά κινδύνους οι οποίοι να μην είναι διαχειρίσιμοι. Το αναφέρνω μόνο και μόνο για να πω ότι τα μεγάλα προβλήματα, τα μεγάλα ζητήματα, κατά κύριο λόγο, δεν εκφεύγουν τη σφαίρα επιρροής των κυπριακών αρχών. Ναι, ναι. Είτε είναι αρχές εξουσίας, είτε είναι θεσμικές αρχές, όπως είναι η ΟΕΒ. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για τα δάνεια που δίνει η Silicon Valley Bank στις startups εταιρείες με έναν αυξημένο ρίσκο, με μεγάλες αποδόσεις στην αρχή. Ναι, δεν μπορούμε ναι. να ελέγξουμε, όσο και αν νομίζει ο κόσμος ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, δεν μπορούμε να ελέξουμε τις αποδόσεις των ομολόγων. Ναι, ναι, μα και για τους Lehman Brothers νομίζαμε ότι δεν θα είχαμε αντίκτυπο. Να σας πω κάτι. Επόμενη συνάντηση, γιατί από ό,τι μας είπε ο Υπουργός, τώρα θα ξεκινήσετε και από κοινού συναντήσεις, ενώ μαζί με τις συντεχνίες. Έχετε ορίσει κάποια ημερομηνία, κύριε Αντωνίου? Έγινε μια επαφή. Αναμένω σήμερα να γίνει υπηρεσιακά η διευθέτηση. Από ότι, επειδή είναι πάρα πολύ φορτωμένη η εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω και ο Υπουργός μας είναι ήδη στο εξωτερικό ή θα πάει εντός των ημερών. Συμβούλιο Υπουργών, από ό,τι καταλαβαίνω, στο Βρυξέλλες. Θα λείψουμε και εμείς μια-δυο μέρες, τουλάχιστον ο φίλος ο Ανδρέας ο Μάτσας και εγώ επίσης στις Βρυξέλλες την άλλη εβδομάδα. Νομίζω ότι εντός των αρχές της επόμενης εβδομάδας θα κάνουμε την πρώτη μας κοινή συνάντηση. Ωραία. Με τον νέο μας Υπουργό. Άρα θα έχουμε και νεότερα να πούμε. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου μου. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.